Διοξείδιο του άνθρακος είναι ανάπτυξη. Όσο περισσότερο διοξείδιο του άνθρακος έχουμε, τόσο η ζωή μας μακραίνει. Με σοκάρετε τώρα με αυτό. Ναι, 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 ναι. Άρα τι λέτε, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή? Κλιματική αλλαγή υπάρχει, αλλά δεν οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακος. Αυτό υποστήριξε ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αντώνης Φόσκολος, στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη, παρουσιάζοντας στοιχεία γύρω από τις αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα, έρευνα που βασίστηκε στο πανάρχιο φυτό Γκίνγκο. Οι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με το τεταρτογενές, είχαν παρατηρήσει πριν 250 εκατομμύρια χρόνια, που δεν υπήρχαν υδρογονάνθρακες, ότι κάθε φορά που είχαμε ξηρασία... Το κίτρινο, ε! Ναι, κάθε φορά που είχαμε το κίτρινο, το διοξείδιο του άνθρακος ανέβαινε. Κάθε φορά που είχαμε παγετώνες, το διοξείδιο του άνθρακος έπεφτε. Το βλέπουμε στη Γη για 300.000 χρόνια. Και μετράμε τα στόματα κάτω από τον Γκίνγκο Μπαϊλόμπα, που μπαίνει το διοξείδιο του άνθρακος και μαζί με το νερό δημιουργεί ζωή. Σας είπα κάτι? Διοξείδιο του άνθρακος είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε ζωή. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία και η μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα σημειώθηκε το 1821, ανέφερε ο κ. Φόσκολος, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία γύρω από την εξέλιξη του κλίματος από το 1915 έως το 2015. Μεταξύ 1915 και 1940 υπήρχε η μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή στη Γη. Είχαμε το Great Depression Years. Και εκεί καταστράφηκε η οικονομία του κόσμου λόγω ξηρασίας. Από το 9.000 π.Χ. μέχρι το 4.000 π.Χ. 5.000 χρόνια, θερμοκρασία 2 βαθμούς πάνω από τη σημερινή. Μιλώντας για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ο κύριος Φόσκολος έδωσε μια διαφορετική διάσταση γύρω από την υπερθέρμανση του πλανήτη σε σχέση με τις ανησυχητικές εικόνες στον Βόρειο Πόλο, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να λιώσουν οι πάγοι. Υπάρχουν στοιχεία από γεωτρήσεις σε παγοκολόνες 25.000 χρόνια. Μ' ακούει κανένας? 25.000 χρόνια είχαμε 3 βαθμούς πάνω από τη σημερινή θερμοκρασία για 25.000 χρόνια και οι πάγοι δεν έλειωσαν. Όταν έχουμε δεξιά, έχουμε αλλαγές κλιματικές, ζέστη, αριστερά κρύο. 102 φορές έχουμε κλιματική αλλαγή τα τελευταία 10.000 χρόνια. 10.000 χρόνια. Εδώ βλέπουμε μία υστέρηση. Προσπαθήστε να το καταλάβετε. Υστέρηση. Πρώτα αυξάνεται η θερμοκρασία στη θάλασσα, ναι, και μετά αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Φόσκολος ανέλησε στοιχεία γύρω από την άνοδο της θερμοκρασίας και γύρω από τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο που διαδραματίζουν οι ηλιακές εκρήξεις. Οι ηλιακές εκρήξεις προκαλούν αυτή την σποδό στην ατμόσφαιρα. Προχωρούμε στο επόμενο. Ξέρουμε ότι επηρεάζουν τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα της Γης, αλλά δεν φανταζόμαστε ότι η ίδια σκόνη επηρεάζει και το κλίμα.